σας! Happy Vlogging νούμερο 1. Σήμερα λοιπόν αποφάσισα να κάνω ποδαρικό σε αυτή τη στήλη με ένα ερώτημα που νομίζω ότι λίγο πολύ κάθε Σεπτέμβρη μας έχει βασανίσει όλους. Γυρνάς στην πόλη. Έχεις να αντιμετωπίσεις τώρα όλες αυτές τις δυσκολίες. Έχεις να αντιμετωπίσεις και εκείνο τον ωραίο κύριο, τον ιδανικό, που κάνατε μπάνια, που κάνατε βόλτες, που σου υποσχέθηκε πράγματα και νόμιζες ότι ήταν ο απόλυτος. Αυτός με το αλφα κεφαλαίο, ξέρεις. Αυτός. Ένα βράδυ το οποίο γενικά βαριέμαι πάρα πολύ να βγω. Είναι από εκείνα τα βράδια που έχει φάει λίγο μηδάκι το μεσημερί, λίγο μπρόκολο το προηγούμενο βράδυ και γενικά αισθάνεσαι και λίγο φουσκωμένος και τέλος πάντων δεν έχει καμία διάθεση. Είναι εκείνα τα βράδια που πιάνει αυτό το μαλλί. Γιατί λες τώρα, δεν το γνώρισα όλα τα προηγούμενα βράδια, το γνωρίσω τώρα. Αποκλείεται. Και εκεί που μπαίνει στο μπαρ, νάτος. Αυτός είναι. Νιώθω κάτι. Νιώθω ένα φτερούγισμα. Νιώθω άλλη. Ήρθε και μου μίλησε. Ναι, είναι από τους λίγους άντρες, θέλω να σου πω, που μπόρεσε να σηκωθεί και να έρθει να μου μιλήσει. Το βάζω και στο θέρμο. Είναι τόσο ωραίος. Είναι ο Mr. Big μου. Big μου σε όλα. Δηλαδή, είναι ψηλός, είναι μελαχρινός, δυνατός, έτσι να σε πάρει αγκαλιά, να χαθείς μιλάμε τώρα. Παρατάω τις φίλες μου και περνάω τις υπόλοιπες διακοπές μου μαζί του. Το έκανα γι' αυτό. Δεν πειράζει, αν είναι φίλες σου, θα σε καταλάβουν μια νύχτα στον παράδεισο. Μια νύχτα στον παράδεισο, μαζί σου να περάσω. Πηγαίναμε βόλτες στην ακροθαλασσιά, πηγαίναμε selfies, αμέτρητες selfies. Selfies συνέχεια, τόσο selfies, δεν μπορείς να καταλάβεις. Μου έστειλε το πρωί όταν ξυπνούσα, καλημέρα μωγιό. Οπότε σαν εγώ καλημέρα μωγιό. Έτσι με λέγει. Μωγιό. Αφού γυρίσαμε, ας με ψάξει να με βρει. Εγώ θα τον ψάξω. Όχι. Αφήνω πολύ καιρό να περάσει. Δύο ολόκληρες μέρες μεταξύ μας. Δύο μέρες ήταν αρκετές, γιατί δεν άντεξα άλλο. Τον πήρα το πρώτο τηλέφωνο. Παίρνω τηλέφωνο. Τίποτα. Ξαναπαίρνω τηλέφωνο. Τίποτα. Λέω θα του στείλω ένα μήνυμα. Δεν μπορεί. Το μήνυμα, άντε το τηλέφωνο δεν τα ακούει, δεν το βλέπει. Θα ρίξω τα μούτρα μου κι άλλο. Πολύ κυρία, δεν ήμουν. Και το μεταξύ όσο περιμένω. Βρίσκω και λίγο χρόνο για τον εαυτό μου. Θα πλύνω τα πιάτα, θα σκουπίσω το σπίτι, θα το σφουγγαρίσω, θα διαβάσω ένα βιβλίο, θα μπω λίγο στο ίντερνετ. Πόσο να μπεις, έχω σκάσει πια και με αυτό το ίντερνετ. Και η ώρα δεν περνάει με τίποτα και ξαφνικά. Καλά, ήμουν σίγουρη ότι θα απαντούσε. Γιατί βρε, σε σένα μιλάω, γιατί κάνεις πως δεν ακούς, γιατί. Δεν περάσαμε ωραία, ε, σου έκανα κάτι. Σε πίεσα, πιεστικές, γιατί δεν μου το πες. Θα μου πεις, Ελένη, είσαι πιεστική. Δεν μου έλεγες αυτά, μου έλεγες τα μάτια σου, τα φρύδια σου, τα μαλλιά σου, τα θυμάσαι. Όλοι οι ίδιοι είστε όμως. Όλοι οι ίδιοι είστε. Τι δουλειά είχες, είμαι ήρεμη, είμαι πάρα πολύ ήρεμη, αλλά γιατί δεν με πήρες ένα τηλέφωνο. Γιατί. Πού πήγε τόσος έρωτας! Αν δεν σε πάρει τηλέφωνο μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, να μην τον πάρεις. Να μην του στείλεις ποτέ πρώτη μήνυμα. Ποτέ. Και αν τυχόν τον δεις έξω, χωρίς να σου έχει πάρει ούτε ένα τηλέφωνο και να σου έχει στείλει ούτε ένα μήνυμα, να μην του μιλήσεις. Οι άντρες έτσι κι αλλιώς είναι σαν τα γραμματόσημα, λέει. Όσο τους πίνεις, τόσο κολλάνε.